Η μία εξέλιξη μετά την άλλη, φίλοι τηλεθεατές. Πραγματικά, όταν μπαίναμε εδώ στο στούντιο, στο Ρέντι, δεν περιμέναμε όλα αυτά τα νέα, δεν περιμέναμε αυτές τις εξελίξεις έτσι αισιδωτά να πηγαίνει το ένα μετά το άλλο. Ακούσαμε πριν από λίγο την νηπιαγωγό που φάνηκε στη φωτογραφία να βγαίνει και να μας μιλάει και να μας οδηγεί στις πηγές εκείνες, αφού το κοριτσάκι, σύμφωνα και με τους συγγενείς της, με τους γονείς, με τα αδέρφια της και σύμφωνα και με μία φωτογραφία που στο συγγενικό σπίτι που βρίσκεται ο Γρηγόρης υπάρχει, μοιάζει και έχει φοβερά κοινά στοιχεία. Έγινε το εξής τώρα. Από ό,τι μας ειδοποιούν, αλλά μην τα λέω εγώ, να μας τα πούν καλύτερα από τη Γερμανία, όπου είχαμε καμιά άλλη εξέλιξη από τη Γερμανία. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Μιχαηλίδης. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε και πάλι. Ναι, μέναν Ανδρέ, τι εξέλιξη λοιπόν, έχουμε, ναι. Άκουσε τι έγινε. Εκτός από την κυρία την νηπιαγωγό, με την οποία έχουμε πάρει τα ονόματα και, το στίγμα, θα το δουλέψουμε αυτά από Δευτέρα. Ναι. Πριν λίγο, πριν ένα λεπτό, μας πήρε τηλέφωνο κάποιος κύριος από το ΝΟΕΣ, ο οποίος μας είπε ότι ο γιος του είναι ο μικρός αυτός που λέει το πείμα εκεί πέρα. Μπορούμε να δείξουμε τη φωτογραφία, έλυσε όλη. Τη φωτογραφία όπως είναι όλη, τη γενική, την εικόνα. Εκτός αυτού ο κύριος. Ποιο παιδάκι δηλαδή. Αυτό θα είναι. Αυτό? Αυτό το παιδάκι που λέει το πείμα. Ναι, α, όχι, ναι. Που είναι δίπλα στο μικρόφωνο μάλλον. Ακριβώς δίπλα στο. Ακριβώς δίπλα στο. Α, το ψηλό που λέει το πείμα. Που λέμε. Ναι. Και, αυτό, κοιτάξτε, αυτό το παιδάκι. Και ο κύριος αυτός, είναι φοβερό αυτό. Έχει και βίντεο εκείνης της ημέρας. Ναι. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να το βρει. Ναι. Μας υποσχέθηκε ότι τις επόμενες μέρες θα ψάξει και ψάχνει και τώρα. Εντάξει. Ναι. Του είπα αν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν ήθελε. Ακούσα όταν λέει ο άνθρωπος, εγώ κάνω πάλι έκκληση στον κύριο αυτό από τον αέρα να ξαναπάρει τηλέφωνο και αν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε και να βγει στον αέρα να σας τα πει αυτός καλύτερα. Γιατί. Κοίταξε, από άμα δεν θέλει. Άκουσε με μένα, Ανδρέ. Ναι, άμα δεν θέλει, δεν πειράζει. Από τη στιγμή που σας λέω ότι το παιδάκι είναι γιος του, ανταποκρίθηκε από τον Όρις και σου λέει ότι έχει και βίντεο. Βεβαίως. Στο βίντεο σαφώς θα φανεί η κίνηση, έτσι ναι, δεν βέβαια. Είναι. Του συγκεκριμένα παιδιού... ο κύριος μας είπε ότι μπορεί να φανούν και οι γονείς αφού του κοριτσιού. Α, έχει πάρει και τους γονείς όλους μα που είναι μέσα. Μα έχει πάρει όλη τη γιορτή. Έχει πάρει όλη τη γιορτή στο βίντεο και μάλιστα μιλάμε για το Φόντα 2 που είναι φοβερό. Ναι. Και είχε κάμερα και την εποχή και ο κύριος έχει ένα, δηλαδή στα χέρια του ένα αρχείο το οποίο μπορεί να μας δώσει όντως το στίγμα που ψάχνουμε. Α, μα συγκλονιστικό αυτό τώρα. Πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά και. Πιστεύω να βγάλουμε άκρη εμείς από εδώ. Άρα λοιπόν μας ακούει ο κύριος τον Νόης, τον ευχαριστούμε ακούει, πάρα βέβαια. Πολύ. Όπως ανταποκρίθηκε η νηπιαγωγός της φωτογραφίας, να μια φωτογραφία λοιπόν πώς έφερε τα πάνω κάτω και πού οδηγεί. Όπως ανταποκρίθηκε. Ήταν η φωτογραφία η οποία διαλέξαμε από τις τόσες που είχαμε και είδαμε ότι μόνο αυτήν τέριαζε και εμείς δίνουμε το 90% όπως και η οικογένεια. Μοιάζει και στη διπλή φωτογραφία που έστειλα που έκανα σύγκριση, μοιάζει πιο καλύτερα. Εσύ έκανες γιατί χειρίζεσαι φοβερά και τα κομπιούτερ και τη σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι όπως τα συνέκρινες και εσύ, δηλαδή υπάρχουν κοινά στοιχεία τα πάντα, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, πρέπει να γίνουν οι συγκρίσεις σωστά των δύο φωτογραφιών και να μετρηθούν οι αποστάσεις των ματιών, τη μύτη και των σώματος. Ο Μέναντρος αυτά είναι τι να σου βγάλει άλλο πράγμα. Εγώ έκανα μια απλή τεχνογραφία πολύ γρήγορη κάτω. Και έστειλα κάτω απλούστατα επειδή δεν είχατε δυνατότητα να ζουμάρετε. Ναι, ναι. Από εκεί και ύστερα, τώρα ο κύριος μας δίνει ένα στίγμα και αν έχω τέτοιο υλικό στα χέρια μου, θα βγάλουμε πολύ πιο πολλές φωτογραφίες από την βιντεοκασέτα, τις οποίες θα σας στείλουμε εμείς κάτω φυσικά και μια κόπη της κασέτας. Μπορούμε να δούμε την κασέτα ακριβώς όπως το λες με έναν την κασέτα, γιατί αν έχουν καταγραφεί και οι γονείς. Το ντοκουμέντο αυτό λοιπόν του βίντεο, έτσι, η κασέτα με το παιδάκι όπως θα το δούμε να κινείται. Και πιο κοντινά σε διάφορα πλάνα. Βεβαίως, γιατί όπως ακούστηκε η γυναίκα του κυρίου που μας πήρε από πίσω που μιλούσε στο τηλέφωνο, είπε ότι ανέβηκαν τα παιδιά, το κοριτσάκι το συγκεκριμένο με το γιο της, επάνω στη σκηνή μόνα τους σε μια φάση. Άρα λογικό θα είναι να έχουμε κάποια κοντινά πλάνα. Ναι. Και αν δούμε και τους γονείς, μπορούμε λοιπόν να βρούμε άκρη. Ένα στοιχείο αυτό που είναι το ντοκουμέντο του βίντεο, αν μη τι άλλο. Τι άλλο. Αδιάψευτος μάρτυρας. Δεν υπάρχει. Ένα αυτό και τα στοιχεία που μας έδωσε η νηπιαγωγός η κυρία Αγγελική πριν, έτσι. Ναι, βεβαίως. Για τις πηγές. Ένα και τα προηγούμενα φυσικά, αλλά τέτοια για τις πηγές, για τις πηγές αυτές. Για τον κοινωνικό λειτουργό και για τον διευθυντή που ξέρουν τα αρχεία και έχουν την πρόσβαση. Αυτά είναι σημαντικά. Αν τα δουλέψουμε αυτά αμέσως τις επόμενες μέρες, μπορούμε ακόμη και την ερχόμενη Παρασκευή να συνεχίσουμε γιατί με τέτοια ανταπόκριση που έχετε εσείς στη Γερμανία και με αυτήν που έχουμε εδώ εμείς, με τέτοιες πληροφορίες που μπορούμε να βρούμε και την Ανούλα δηλαδή. Καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Θερμή παράκληση, θερμή παράκληση και στο προξενείο μας εκεί μας ακούνε, αλλά και στον κύριο και στα στοιχεία αυτά, το διευθυντή και τον κοινωνικό λειτουργό, να ανοίξουν τα αρχεία. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε και την οικογένεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 15 χρόνια. Ναι, μπορεί αυτό να έχουμε είναι το που βίντεο. Εγώ, που εμένα μου έκανε εντύπωση. Μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι και να μην είναι έτσι όπως μας τα έχει πει η Γενική Γραμματέας, ότι τα αρχεία τους λήγουν ανά 7 χρόνια. Τώρα, το τι θα γίνει με αυτή την καινούρια περίπτωση εδώ, θα το δούμε τη Δευτέρα.
Αυτό ποιο νηπιαγωγείο ήταν με έναν άντρα, μήπως αν το ακούσουν κι άλλοι, ευαισθητοποιηθούν και καταλάβουν ότι αυτή είναι η πηγή. Ποιο νηπιαγωγείο ήταν. Είναι House and Type, έτσι λέγεται. Στο Noise. Ναι. Στο Noise. Και είναι από τα παλιά νηπιαγωγεία του καιρού, έτσι. Και από τα παλιά. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για 81 και 82, όπως μας είπαν. 81. Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μέσω του, της, εδώ, του ΟΤΕ, του, της Telecom, να βρούμε και τα τηλέφωνα από τους δύο κυρίους που, αναφερθήκαν προηγουμένως. Κοινωνικός λειτουργός και κάποιος άλλος. Αν έχουμε εξελίξεις, είμαι σε επαφή με την ΕΦΗ και θα σας ενημερώσω. Ναι, ναι, έγινε με. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε. Ναι. Είδατε λοιπόν. Είδατε τι σημαντικό να βγει και ο κύριος ο πατέρας και να μας δώσει το βίντεο που όπου φοβερό πράγμα. Μεγάλη απήχηση έχει η εκπομπή και η αμεσότητα. Μα από το Νόης πήραν, δηλαδή βλέπουν παντού. Και το είπα και πριν ότι και η Αυστραλία μας βλέπει απόψε ζωντανά. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται ζωντανά στην Αυστραλία. Αμερική. Τόσες και τόσες άλλες χώρες, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό η προσπάθεια και η ανταπόκριση των τηλεθεατών πραγματικά είναι συγκινητική. Κυρία Αρετή, κυρία Αρετούλα μου, τα άκουσες και τα καινούργια τα νέα. Τα άκουσα. Έχει συγκινηθεί πολύ, έτσι. Δεν μπορώ να βγάλω λέξη από το στόμα μου. Λες να είμαστε τυχεροί στη δεύτερη εκπομπή, μακάρι, κυρία Αρετή. Μακάρι, Αγγελική μου, μακάρι. Εδώ τώρα σε τόσα και τόσα άλλα θέματα έχουμε κάνει και 5 και 6 εκπομπές και βρήκαμε την άκρη. Λες με τη δεύτερη εκπομπή. 5 και 6 και 7, όσες είναι, αρκεί να βρεθεί. Είδες τι πράγμα, φοβερό, 18 χρόνια να μην βρει κανείς τίποτα. 18 χρόνια. Και μέσα 2 ώρες να γίνεται σιγά-σιγά το μυστήριο. Τώρα εσείς εκεί που είδατε και τη φωτογραφία αυτή και ακούτε, Γρηγόρη, έχετε κάποιο άλλο στοιχείο και από τους συγγενείς, θυμήθηκε κάποιος κάτι σε σχέση με τον αστυνομικό, αυτόν που πήγαινε ήταν θαμώνας εκεί, ήταν μόνιμος θαμώνας στην ταβέρνα. Όχι, απλά ένα συγγενής εδώ μας έλεγε προηγουμένως ότι μπορεί να θυμηθεί κάποια ονόματα από αρκετούς αστυνομικούς που σύγχναζαν τότε στο χωριό. Βέβαια, σκοπό είναι να μην αναφέρουμε τα ονόματα. Ονόματα όχι, στον αέρα όχι. Αλλά άρχισαν οι μνήμες να θυμούνται κάποια πράγματα και να μας λένε χαρακτηριστικό ότι μπορεί να θυμηθεί, έτσι δεν είναι. Αλλά μην λέμε ονόματα, παιδιά, για πάρα πολλούς λόγους. Όχι, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει σχέση ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο από πίσω. Γιατί να εκτίθενται άνθρωποι όταν δεν θα έχουν σχέση. Από εκεί και πέρα μένει και αυτό να το δούμε. Έφη, για πες μου για το τηλεφώνημα αυτό. Τι μου έλεγες τώρα, ναι. Για την κυρία Λευκή, από ποια περιοχή είχαμε πει, από τις Σέρες. Από τις Σέρες. Νέα Ζύχνη, ναι. Όντως είναι εκεί. Και η κυρία Βάσο τι είπε. Ναι. Εκεί επιμένει η κυρία Βάσο ότι είναι η κυρία Λευκή που μίλησα εγώ μαζί της πριν. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό, γιατί η γυναίκα όταν σου λέει δεν είμαι εγώ, δεν έστειλα το γράμμα εγώ, εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ, ας πούμε, ότι ναι, εσύ το έστειλες ή οτιδήποτε άλλο. Αν υπάρχουν ντοκουμέντα και στοιχεία άλλα που μπορεί να δραιώνουν κάτι τέτοιο, μπορεί να μας δώσει κάτι. Ναι. Ναι. Ωραία. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν, από ό,τι με πληροφορούν τώρα και η διερμηνέα που ακούσαμε πριν, η κυρία Βάσο που ζούσε στο Νόης και που προανέφερε γιατί για μια κυρία Λευκή, τώρα αν είναι αυτή ή αν είναι η άλλη, έχει στοιχεία. Μπορεί να βρει την άκρη γιατί ξέρει και από τις εκδηλώσεις που έκαναν εκεί, γιατί ήταν διερμηνέα και αυτή τους έφερνε σε επαφή. Και από οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρει την άκρη και για τη Λευκή. Κατάλαβε, είναι σε επαφή μαζί της και οι συνάδελφοι που ακούσαμε πριν από το Ελληνικό Κέντρο της Ευρώπης. Είναι σε μέσω μαζικής ενημέρωσης. Είναι σε επαφή με την κυρία Βάσο και τους οδηγεί, τους καθοδηγεί τώρα που θα βρουν τα στοιχεία. Είναι πολύ χρήσιμη. Να διευκρινιστεί ο ρόλος της Λευκής. Πολύ χρήσιμο από πολλές πλευρές. Πρώτον και για την επιστολή, η οποία ενδεχομένως να έχει και ένα παραπλανητικό χαρακτήρα ως προς το παιδί, πώς εντυπώνει τις παραστάσεις με μια γυναίκα ψηλή, ξανθιά, με ίσια μαλλιά, εύσωμη κλπ. Ίσως να είναι παραπλανητικό ως προς το σημείο αυτό. Αλλά εκτάκτως χρήσιμο θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί η Λευκή και να διευκρινιστεί ο ρόλος και το μικρό παιδάκι. Το οποίο είχε εκείνη την περίοδο στην κατοχή της και εμφανιζόταν ως νουνά του παιδιού. Όπως λέει η κυρία Βάσου. Που ήταν διερμηνέα στο εργοστάσιο. Ακριβώς. Και έχει καλή γνώση και μνήμη. Πάντως σίγουρα το πρόσωπο αυτό που έχει γράψει το γράμμα πραγματικά είναι πρόσωπο κλειδί. Γιατί είδε η μάρτυρας που θέλησε να βοηθήσει ή είναι κάτι άλλο και έτσι προσπάθησε με τον τρόπο του να πει ότι το παιδί σου ζει. Άρα να παραπλανείς. Βρίσκεται εκεί. Ναι. Θα έλεγα ότι η αστυνομική πρακτική μου καθοδηγεί περισσότερο προς τη σκέψη της παραπληροφόρησης. Ναι, για να κλείσει κάτι άλλο. Ναι, από το περιεχόμενο του γράμματος. Είναι σπανιότατα, οσονδήποτε παρατηρητικός και να είναι κάποιος, να συγκρατήσει τέτοιες εντυπώσεις και αυτές να αναβιώνουν μόλις βλέπει σε μία φωτογραφία εφημερίδας, ας πούμε, τη φωτογραφία του παιδιού κλπ. Και να κάνει ένα συγκερασμό τέτοιων παραστάσεων. Είναι δυσχερέστατο, σχεδόν αδύνατο. Επομένως, λογικό θα μπορούσα να υποθέσω ότι είναι ένα γράμμα προς την κατεύθυνση της παραπλάνησης.
Για να κρύψει πιθανότητα κάτι άλλο. Ακριβώς. Και να δώσει ένα στίγμα ότι ζει. Ναι, και να οδηγήσει τις αναζητήσεις σε άλλες κατευθύνσεις. Σε ξένες γυναίκες, σε εύσομες, ψηλές, ξανθιές κλπ. Ολλανδέζας ή Γερμανίδας, όπως λέει, ή Σουηδέζας κλπ. Από κάποια Ελληνίδα πιθανότητα, δηλαδή. Ναι. Το ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό. Σάβα, βλέπουμε τώρα, τα είδες και εσύ όλα έτσι όπως εξελίχθηκαν. Δεν σταμάτησαμε να μιλήσουμε, επειδή ήταν η ηρωή αυτή. Είχαμε πολλά γεγονότα που πρέπει να τα προλάβουμε. Η δορυφορική σύνδεση με τη Γερμανία, όλα αυτά που έγιναν απόψε και που πραγματικά μας άφησαν έκθαμπους. Δεν περιμέναμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Έμεινα κατάπληκτος. Τι συγκράτησε πιο πολύ από τον καιρό εκείνο και από τις έρευνες με την εξέλιξη τη σημερινή και με το αύριο που μπορεί να μας οδηγήσει κάπου? Ποιο είναι το παράθυρο που με την εμπειρία σου έλεγα, ότι μπορεί να ανοίξει και να μας οδηγήσει κάπου? Πολύ απλά ότι αν τότε είχατε την εκπομπή το 81 που δεν υπήρχαν τέτοιες εκπομπές, θα είχε βρεθεί το παιδάκι από εκείνη τη στιγμή ή μέσα σε λίγες ημέρες. Δυστυχώς, ενώ βλέπω μια κινητοποίηση όλων των χωριανών σας και νομίζω ότι είναι λίγο αβάσιμες ή ας πούμε αόριστες κατηγορίες προς το χωριό, ότι συνωμοτεί, ότι γνωρίζουν, δεν είναι, μιλάνε κλπ. Δεν είπαμε ότι υπάρχει, υπάρχει μία συνωμοσία σιωπή, ότι κάποιοι. Πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει. Ναι, αποκλείεται. Βλέπω ότι το χωριό ενεργοποιείται αμέσως, μόλις αναγγέλλεται το γεγονός, ψάχνουν, γίνονται αναζητήσεις. Όλοι κινούνται εκτός από την αστυνομία, η οποία δυστυχώς αστυνομία κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Αδικαιολόγητους για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σας λένε ότι πρέπει να περάσουν 24 ώρες ναι. για να αρχίσουν οι αναζητήσεις, και ενώ αυτό μπορεί να ισχύει για όριμους ανθρώπους ή για μεγάλα παιδιά. Βλέπουμε πάλι τις φωτογραφίες των δύο παιδιών και βλέπω, Κατερίνα, ότι πραγματικά έχετε συγκλονιστεί. Εσύ μιλάς, Σάβα, ναι. και Κατερίνα. Σκουντάει τον πατέρα της το, βλέποντας πάλι την εικόνα αυτή. Εμείς ναι. το μιλάμε και να βλέπουμε τις εικόνες, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Γιατί όσο τις βλέπουμε, αυτό όμως θα, ομοιότητα, θα ξεκαθαριστεί οπωσδήποτε, αφού θα υπάρχει και το η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης. Μεγαλύτερο φόντο. Σίγουρα θα ξεκαθαριστεί και καμιά φορά η διέστηση μπορεί να σου οδηγήσει. Τι κάνατε, παιδιά, τώρα φωτίσατε πιο πολύ εκείνο, γιατί ναι. τώρα έδειξε, είδες. Ε? Άμα το ξεκαθάρισε εδώ, έφυγε η θολούρα, κοίταξε να είσαι τώρα πώς φαίνεται. Σάβα, την είδες αυτή τη φωτογραφία τώρα, έτσι όπως την στο βίντεο γουόρκο. Είναι καταπληκτικό. Φοβερό είσαι, μπράβο. Έφυγαν τα θολά στοιχεία όλα αυτά από τη φωτογραφία. Άμα, πραγματικά παιδιά υπάρχει. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό, εδώ θα το πείτε όπως καταλαβαίνετε, θα φανεί και η κίνηση του παιδιού και οι ιδιορυθμίες του, τα πάντα. Και έτσι θα έχετε μια σαφή εικόνα. Εκεί πια δεν θα έχουμε καμία αμφιβολία αν πρόκειται για το ίδιο το παιδί. Σάβα, ξέρεις τι κάνει όμως όλους να πιστεύουν ότι υπάρχει συνδετικός κρίκος στο χωριό? Κανείς δεν είπε προς Θεού, ούτε οι άνθρωποι, ότι συνωμοτεί όλο το χωριό. Και εμείς που πήγαμε, είδαμε το πόσο ανταποκρίθηκαν και πόσο βοήθησαν. Όχι, θα έλεγα μια συνωμοσία σιωπή. Δηλαδή, ενώ κάτι ξέρουν, δεν μιλάνε κλπ. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αμήν έχει και αυτό συμβαίνει παντού. Γιατί στο Γεωργάκι. Γιατί στο Γεωργάκι τον Παρασκευόπουλο. Μην τρελαθούμε τώρα που το θυμήθηκα. Έτσι στο χωριό κάτω Δήμητρα Γορτινίας. Πόσοι ξέρουν και δεν μιλάνε. Ναι, καλά. Βλέπουν τους ανθρώπους να λιώνουν, να μαραζώνουν. Δυστυχώς και κάποιος από το χωριό συμβαίνει. Ξέρει. Και όμως δεν βγαίνει να μιλήσει. Ο ένας καλύπτει τον άλλον να πάρει. Ναι. Να πάρει. Μα μην τρελαθούμε. Δεν έχουν ανθρώπια. Γιατί να μην το πεις αυτό τώρα, Σάβα. Υπάρχει άνθρωπος που ξέρει. Είναι ίσως ότι φοβόμαστε να μιλήσουμε, μήπως μας φοβηθούμε. Εντάξει, και αν θα ξέρουμε. Λέμε να βρούμε τον πελά μας ορίσως ατυχώς, δηλαδή μερικοί σκεφτόμαστε και έτσι. Θα πάω να βρω τον πελά. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς σε κλειστούς χώρους. Το χείλη κοίτα, Κατίνα. Το χείλη κοίτα. Το χειλάκι, ναι, ναι. Κοίτα, το χείλη δεν ενδιαφέρει, δεν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Είναι το ίδιο χείλη. Άμα θα πάρεις μεζούρα και το μετρήσεις, το ίδιο χείλη. Εγώ και ολόκληρη πέσω... κοπέλα που είναι, άμα μου τη βάλει σε 50 κοπέλες θα τη βγάλω. Εγώ έχω τέτοια. Ασφαλώς, έχετε και τη διέστηση του πατέρα, ο οποίος σας πρόκειται προς εκεί. Όμως εγώ πάντα δεν θέλω να είμαι ο κακός της συντροφιάς, απλώς θα κρατήσω ορισμένες επιφυλάξεις. Όλοι και εμείς κρατάμε. Μα τι λες, άμα δεν δούμε το βίντεο, άμα δεν βρούμε... Και ευχόμαστε βέβαια να... Αλλά οι πρώτες ενδείξεις πραγματικά μας έχουν αφήσει άγχος, γιατί υπάρχουν φοβεροί κοινές. Μα και δεν λέω κι εγώ να πάρω ξένο παιδί ή να μου πει το ξένο παιδί, έλα πατέρα. Όχι, δεν γίνει. Αυτό θα γίνει διασταύρωση. Α, μπράβο. Αλλά απλούστα τα λέμε ότι η ομοιότητα αυτού του παιδιού δεν μπορεί να μην την βγάλει. Σάβα, το ξέρεις και εσύ και το ξέρουμε και το ζούμε όλοι ότι τα χρόνια εκείνα, πριν από 18 χρόνια, όταν έκλεβαν παιδιά, την Ανούλα έκλεψαν. Δεν τα έκλεβαν ούτε για τα όργανα, γιατί τότε ξέρεις, δεν είχε γίνει γνώση μόδας, όλο, ούτε τα έκλεβαν για τη σεξουαλική κακοποίηση, να τα πάνε σε κάποια κέντρα, όπως είδαμε στο Βέλγιο το τι έγινε. Ναι, ναι. Ήταν 2 χρόνων. Όταν κλέβεις ένα παιδί 2 χρόνων, όπως και τον Μπεν,
έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να το πλάσεις πάλι και να το κάνεις ένα δικό σου παιδί, γιατί σβήνουν κάπως οι μνήμες. Δηλαδή, αντί να το πάρεις από το βρεφοκομείο που συνηθιζόταν λίγο τα προηγούμενα χρόνια, το παίρνεις σε ένα το μικρό παιδάκι. Να το, ή να το πουλήσεις σε οικογένεια, ακριβώς, ή έτσι, να το δώσεις κάπου αλλού. Άγγιζε κύκλωμα οργανωμένο. Εμπορία βρέφους. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποιος μοχλός υπάρχει στο χωριό, ο οποίος οθούσε προς την κατεύθυνση αυτή, διευκόλυνε τα πράγματα προς κάποιο ζευγάρι να αποκτήσει αυτό το παιδί με τη μέθοδο που βρήκε η Αγγελική. Και μην ξεχνάμε ότι πήγαιναν πολλοί Γερμανοί εκεί και πολλοί Έλληνες από τη Γερμανία. Και πηγαίνουν. Και πηγαίνουν εκεί. Και το Δέλεαρ θα ήταν μεγάλο αν διέθετε χρήματα πολλά κάποιο. Για να αποκτήσει ένα παιδί, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ξέρεις, έχεις πάει στο σκουτάρι της Μάνης, το ξέρεις. Όχι, δεν έχω. Μετά το Γήθιο και πηγαίνοντας προς Αρεόπολη κλπ. Αριστερά, πας στο σκουτάρι της Μάνης. Δηλαδή πρέπει να το ξέρεις στο χωριό για να βγεις πολύ καλά. Και έπρεπε να ξέρεις και από πού θα βγεις. Τα χρόνια εκείνα, πριν 18 χρόνια, το σκουτάρι δεν το είχαν φτιάξει όπως είναι σήμερα, που είναι μια πανέμορφη παραλία, ένα πολύ όμορφο και γραφικό χωριό. Είχε τις δυσκολίες, ξέρεις, πρόσβασης που είχε το χωριό σε μια απομακρυσμένη περιοχή, έτσι. Εκεί λοιπόν έπρεπε να ξέρεις για να πας. Και να ξέρεις να φύγεις. Γι' αυτό μιλάνε και οι αστυνομικοί ακόμη. Πιστεύουν και τότε, αν βλέπαμε όλη την έρευνα που είχαμε κάνει το Σεπτέμβριο του 1996, θα ακούγατε τους ίδιους αστυνομικούς που είχαμε βρει στο Γήθιο να λένε ότι ναι, υπήρχε συνδετικός κρίκος. Το πιστεύουμε όλοι αυτό και το λένε, αλλά κανείς δεν μιλάει για να πει ποιος είναι. Δηλαδή το πιστεύουν όλοι. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω τώρα αυτό. Να σου διορθώσει λίγο και το μικροφωνάκι σου, αυτά τα κάνουμε ζωντανή εκπομπή. Γιατί και τα ίχνη από το φρένο, το φρενάρισμα που βρέθηκαν. Εκεί κοντά στη Βρύση. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και έπρεπε να ερευνηθεί. Οι πατημασιές από ξυπόλυτο παιδάκι. Βέβαια. Είναι κραυγή, σε αυτή η ίχνη το παιδί του, στην πορεία έτσι, του. Μα το βράδυ και είναι περίεργο. Κάτω. Εγώ το έχω ακόμα άπλυτα στο σπίτι. Και είναι περίεργο. Γιατί είχε βγάλει το βρακί της και είχε βάλει το μαγιό και μετά χάθηκε. Πώς δεν απεκόπησαν αμέσως οι οδοί που οδηγούν έξω από το χωριό. Και τι, βέβαια θα μπορούσε ένας να χρησιμοποιηθεί μόνο. Και δεν ένα. Όπως είναι τώρα ο δρόμος, όπως είναι ο αριστερός, όπως κατεβαίνουμε που πάει στην παραλία, εκεί ήταν όλο βράχια. Εγώ ήμουνα στο χωριό, δεν ήμουνα στην άλλη. Κατέβαινες από το καμπούρι. Και κατέβαινες μόνο από το δεξιά δρόμο, από τη Βρύση. Από τη Βρύση. Ο δρόμος αριστερά δεν ήταν. Και εγώ κατέβαινα από εκεί. Ενώ αν ήταν. Αν πήγαινα από το δρόμο, ίσως είχα συναντηθεί μαζί τους. Πόσο χρόνο είσαι, Κατερίνα? Εγώ 18. 18 χρόνια τότε. Ήσουν και εσύ στο χωριό, ναι. Ήσουν και εσύ. Ωραία, κάθε αλλά δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή. Είχα πάει στο χωριό να πάρω ψωμί. Και μόλις γύρισες, δηλαδή. Ναι. Πάντως άρχισαν καθυστερημένα οι γραμμές. Μα ήρθαν το βράδυ στις 8 η ώρα η αστυνομία να ρωτήσει τι έγινε. Ενώ είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος και ψάχναμε. Εμείς είχαμε ψάξει το χωριό. Και με τοπικό σταθμό. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα. Δυστυχώς, ήρθαν να ρωτήσουν τι έγινε, λέει, τι βρήκατε, τι να βρούμε. Την άλλη μέρα, αν ήρθαν δίτες, αν ήρθαν ελικόπτερα, αν ήρθε το ένα, ήταν δωρονάδωρον. Τι να το κάνεις. Α, και υπήρξε κινητοποίηση στην επόμενη. Ναι, υπήρξε, έτσι, γιατί της μητέρας ελικόπτερα. Το σώει, είναι στρατηγή και αστυνομική και τέτοια και δώσανε με μέσο, μια. Με μέσο δηλαδή. Ναι. Με μέσον υπήρξε μια κινητοποίηση ελικόπτερα. Ναι, στα. Αλλά ήταν δωρονάδωρο μετά από εκεί και πέρα, αφού ό,τι ήταν να γίνει είχε γίνει. Όχι, εγώ ευχαριστώ και τον κύριο Ζόμπολο, ο οποίος ο μόνος που άκουσε και έτρεξε αμέσως. Τον Πάνο. Τον Πάνο. Α, τον Πάνο, το φίλο μου τον Πάνο. Τον Ζόμπολο. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που έτρεξε εκείνη τη μέρα κατευθείαν, μόλις πήγε η αδελφή μου η Κούλα από εδώ, στην ΕΡΤ 1 ήταν τότε. Πήγε κατευθείαν αμέσως, ούτε τσίκ δεν της είπανε. Την άλλη μέρα στείλανε το ελικόπτερο να ψάξουν μαζί και ο κύριος Πάνος. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια. Ο Ζόμπολος είναι από τους καλύτερους συναδέρφους που έχουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή, παρόλο που δεν έχουμε έρθει 18 χρόνια τώρα. Μόνο εκείνη τη μέρα συναντηθήκαμε με τον κύριο Πάνο που ήμασταν απάνω στο ελικόπτερο. Τον ευχαριστώ για την προσπάθεια σαν άνθρωπος που έδειξε. Ναι, όλες οι προσπάθειες αυτές που έγιναν εκ των υστέρων αποσκοπούσαν μόνο στο να βρεθεί το παιδί, μήπως σε κάνα πνό, σε κάνα κρεμό, σε κάνα πεθαμένο. Τίποτε άλλο. Ή πνιγμένο ή σκοτωμένο. Τώρα που λέμε πεθαμένο, Σάβα, θα δεις τι έγινε. Δεν μιλήσαμε τυχαία πριν για ένα θρίλερ που όμοιό του δεν έχουμε ξαναζήσει. Θυμάμαι εγώ τότε που ξεκινούσα τη δημοσιογραφία, ξέρεις τι είχε λεχθεί. Ξέρεις τι έγραφαν οι εφημερίδες. Βέβαια η εφημερίδα που είχε δώσει τρομερή έμφαση τότε. Έτσι ήταν η απογευματινή. Γράφανε. Ήταν η απογευματινή, είχε δώσει πολύ. Είχε κάνει μεγάλη έρευνα η απογευματινή και οφείλω να το ομολογήσω τότε. Έτσι. Πολύ μεγάλη έρευνα. Έψαχνε, έκανε, έφτιαχνε στοιχεία όλα. Συνέχεια, έδινε τη φωτογραφία. Πολύ. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο σε κάποια στοιχεία που δεν τα έδωσαν τυχαία κάποιοι. Και παραπλανούσαν και τους χωρικούς και την αστυνομία και πήγαιναν αλλού. Για να βρουν ποιο, θα τα πούμε τώρα με τον Τάσο αυτό που έλεγε πριν. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο τούνελ.